Αναβρασμός επικρατεί στη σχολική κοινότητα και του νησιού από την επιμονή γονέων που αντιδρούν στα μέτρα για τον κορονοϊό και επιλέγουν να κρατούν καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους μακριά από το σχολείο τα παιδιά τους. Στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, 23 συνολικά παιδιά δεν έχουν πάει από το Σεπτέμβριο στο σχολείο, ενώ κάποια από αυτά έχουν να δουν από κοντά το σχολείο τους από την έναρξη των διαζώσεις μαθημάτων μετά την καραντίνα την περσινή σχολική χρονιά. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε 23 μαθητές. Από τους 23 μαθητές αυτούς, οι 17 είναι στο δημοτικό σχολείο και οι 6 στο νηπιαγωγείο. Οι 17 μαθητές, επειδή μιλάμε για κάποιοι οι οποίοι είναι αδέρφια, είναι σε 10 σχολικές μονάδες στο δημοτικό σχολείο και οι 6 μαθητές του νηπιαγωγείου είναι σε 6 αντίστοιχα νηπιαγωγεία. Μιλάμε για συνολικά 18 οικογένειες, οι οποίοι εξακολουθούν για κάποιους λόγους που επικαλούνται κάθε φορά, διαφορετικούς ίσως, να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να φοιτούν. Για τις υποθέσεις αυτές, με την έναρξη από την Δευτέρα των διαζώσεις μαθημάτων, στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο τους κανονικά, θα κινητοποιηθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος ενημερώθηκε και με δεδομένες πλέον τις νεότερες προβλέψεις του ποινικού κώδικα, θα μπορεί να επιβάλλει ακόμη και κατηγορίες που επισύρουν ποινές μέχρι και 2 έτη φυλάκιση και χρηματικό ποσό. Μας κάλεσε ο εισαγγελέας Ηρακλείου και επισκεφτήκαμε το γραφείο του, καταθέσαμε τα στοιχεία, τα δώσαμε. Και είμαστε σε μία ανοιχτή γραμμή, θα έλεγα, ώστε με την έναρξη των μαθημάτων θα ζητηθεί από τον κάθε διευθυντή να επικοινωνήσει με την οικογένεια, την κάθε οικογένεια, και να ζητήσει, εάν δεν έχει εμφανιστεί ο μαθητής, εάν δεν έχει φοιτήσει, να τους ενημερώσει ότι είναι υποχρεωτική η φοίτηση, και ότι από τη στιγμή που το παιδί δεν θα συνεχίσει, μάλλον δεν θα έρθει στο σχολείο, θα ενημερωθεί το γραφείο του εισαγγελέα. Και από εκεί και πέρα το γραφείο του εισαγγελέα αναλαμβάνει για την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας. Αποφασισμένος να τρέξει όσες διαδικασίες προβλέπονται προκειμένου να γυρίσουν τα παιδιά στο φυσικό τους περιβάλλον, δήλωσε ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως τα παιδιά αυτά κινδυνεύουν να χάσουν ένα σημαντικό κομμάτι και της γνωστικής τους επάρκειας, καθώς στις περιπτώσεις των δημοτικών σχολείων η όποια απόφαση να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη συνδέεται απόλυτα με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα. Για να μείνει ο μαθητής στην ίδια τάξη στο δημοτικό σχολείο από απουσίες, αυτό προβλέπει να υπάρχει η ενημέρωση των γονέων και των δύο γονέων και να συμφωνούν για να επαναλάβουν μαθητής στην τάξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτι τέτοιο στην προηγούμενη χρονιά δεν συνέβη σε καμία περίπτωση, γιατί όλες τις περιπτώσεις εκείνες που υπήρξαν, οι γονείς επέμεναν ότι δεν συμφωνούν, και όχι μόνο δεν συμφωνούν, αλλά ότι ο μαθητής υποστηρίζονταν στο οικογενειακό πλαίσιο από τους ίδιους ή από κάποιους άλλους εκπαιδευτικούς. Οπότε δεν είχαμε τη σύμφωνη γνώμη σε καμία περίπτωση.